Ακόμα η αποδρατάδα λοιπόν την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι λοιπόν θα κάνουμε μια ποδηλατάδα. Είναι μια πανελλήνια πρωτοβουλία. Αυτή την ημέρα ορίστηκε στις 12 η ώρα το πρωί να μαζευτούμε όλοι οι ποδηλάτες πανελλήνια και να κάνουμε μια εκκίνηση, όπως ξέρουμε πάντα, από την πλατεία Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για άλλη μια φορά για τον τρόπο που έχουμε μάθει να ζούμε στραβά στις πόλεις όπου κυριαρχεί το αυτοκίνητο. Και η δική μας η πρόταση είναι να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση να μπει και το ποδήλατο στη ζωή μας, να ξεκουράσουμε τα μάτια μας στο αυτοκίνητο, να το βγάλουμε το αυτοκίνητο από την πόλη, προκειμένου να ικανοποιηθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες. Την Κυριακή τι θα κάνουμε λοιπόν? Ποια θα είναι η διαδρομή? Η διαδρομή μας ουσιαστικά θα περικλεί, προσπαθήσαμε αυτή τη φορά να κάνουμε μια διαφορετική διαδρομή, να μην κουράζουμε και τους φίλους του ποδηλάτου, και προσπαθούμε να γνωρίζουμε και τα μέρη της πόλης μας. Δηλαδή, τι θα κάνουμε αυτή τη φορά? Θα περικλείουν τις πλατείες της πόλης. Θα περάσουμε από όλες τις πλατείες της πόλης. Παράπονο θα μείνει μόνο η Φιλικών, γιατί είναι λιγάκι, μας βγάζει από το. Είναι και ανηφόρα, θα κουράσει τα παιδιά. Σκεφτόμαστε τα παιδιά μόνο. Τη Φιλικών θα την εντάξουμε σε άλλη φορά, το υπόσχομαι. Λοιπόν, θα περάσουμε από όλες τις πλατείες. Τώρα, να μην σας λέω τη διαδρομή λέγοντας τους οδούς, δεν έχει νόημα. Θα κουράσουμε τώρα και την παρουσίαση. Λίγο πολύ να προετοιμαστούν για μια ώρα ποδηλατοδρομία. Θα θέλαμε λοιπόν οι φίλοι ποδηλάτες να έρθουν μαζί μας και αυτή τη φορά έτσι δυναμικά με το βροντερό παρόν τους να δώσουμε ένα μήνυμα και στις αρχές της πόλης αλλά και στους πολίτες αυτής της πόλης ότι ο δικός μας πολιτισμός είναι ήσυχος, ήπιος, μη θορυβώδης. Από τις μέχρι τώρα ποδηλατάδες που έχετε κάνει, είστε ευχαριστημένος? Περάσαν αυτά τα μήνυματα στον κόσμο? Κοιτάξτε, είμαστε ευχαριστημένοι από την άποψη ότι έχει αλλάξει λιγάκι η νοοτροπία. Έχουμε προσέξει τώρα τελευταία ότι όλα τα αυτοκίνητα σέβονται τους ποδηλάτες. Ίσως να έχει περάσει λιγάκι στο υποσυνείδητο ότι το ποδήλατο έχει και αυτό την προτεραιότητά του, έχει και αυτό το χώρο του μέσα στην πόλη. Όταν βέβαια θα δημιουργηθούν οι ποδηλατόδρομοι που θέλουμε, αυτό θα ενισχυθεί. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις, προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με το Δήμαρχο, ο οποίος τον βλέπουμε πάρα πολύ θετικό σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλει να μας βοηθήσει, θέλει να εντάξει τους ποδηλατόδρομους στο δίκτυο της πόλης μας και γι' αυτό έχουμε λίγο ατονίσει ως προς τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις μας. Δηλαδή, οι φίλοι ποδηλάτες ξέρω ότι έχουν παράπονο, ότι έχουμε ψιλοχαθεί. Επειδή υπάρχει μια διαβούλευση με τον Δήμαρχο και κινείται πάρα πολύ έντονα αυτόν τον καιρό για το πώς θα γίνουν οι ποδηλατόδρομοι, που θα ξεκινούν, θα τους εντάξει στον καινούριο πεζόδρομο που θα γίνει στη ΙΒ και την Τάσο Σεχιώτη, προσπαθούμε να κινηθούμε με άλλο τρόπο. Υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες για το πού θα θέλαμε και το πού θα ωφελούσε την πόλη η κατεύθυνση των ποδηλατοδρόμων. Είμαστε ακόμα στις διαβουλεύσεις. Βέβαια, να μην παραπονούνται οι φίλοι ποδηλάτες, μια και άνοιξε ο καιρός τώρα, σίγουρα θα βάλουμε ποδηλατοδρομίες και μέσα στην πόλη για να μας θυμάται ο κόσμος ότι υπάρχουμε και είμαστε εκεί, αλλά και για την ψυχαγωγία μας θα κάνουμε κάποιες εκδρομούλες εδώ πέρα γύρω στα περιαστικά μας δάση και σε αρχαιολογικούς χώρους, στην Τάκα και σε δρόμους που μπορούμε να πάμε με ήπιο τρόπο χωρίς να κινδυνεύουμε και από τα αμάξια. Τους το υποσχόμαστε και θα είμαστε συνεπείς. Και θα ήθελα να τονίσουμε για άλλη φορά ότι την Κυριακή αυτό που θα γίνει στην Τρίπολη γίνεται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος όπου υπάρχουν κινήματα ποδηλατών.